Αντιστρέφοντας δεκαετίες της πολιτικής που ακολούθησε σχετικά με το μεσανατολικό ζήτημα, η Αυστραλία αναγνώρισε το Σάββατο επισήμως τη Δυτική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ. Παρόλα αυτά, και σε αντίθεση με το τι είχαν κάνει το Μάιο οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν προγραμματίζει άμεσα τη μεταφορά της πρεσβείας της εκεί από το Τελαβίβ. Ως έδρα της Κνεσέτ και πολλών θεσμικών οργάνων της κυβέρνησης, η Αυστραλία αναγνωρίζει τώρα τη Δυτική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ. Η Δυτική Ιερουσαλήμ είναι η πρωτεύουσα του Ισραήλ. Ανυπομονούμε να μεταφέρουμε την πρεσβεία μας στη Δυτική Ιερουσαλήμ, όταν αυτό καταστεί δυνατό, σε στήριξη και συνέχεια της τελικής αναγνώρισης. Ο Μόρισον είχε προαναγγείλει την κίνηση αυτή από τον Οκτώβριο με κάποιους να τη χαρακτηρίζουν ψηφοδυρική, αφού η ανακοίνωση έγινε παραμονές επαναληπτικών εκλογών σε μια περιφέρεια με μεγάλη εβραϊκή κοινότητα. Παρ' όλα αυτά, το Φιλελεύθερο Κόμμα του Αυστραλού Πρωθυπουργού ιτήθηκε στις συγκεκριμένες εκλογές.